Καλησπέρα, Ρένα, καλησπέρα, Κρήτη, καλησπέρα όλοι σας. Καλησπέρα, παιδιά. Η κορφή του ψιλωρίτη με παράπονο θωρώ. Δεν είμαι ηθοποιός, μου το ζήτησε η Κλειό και να είναι καλά. Το έκανα πιο πολύ για εμπειρία. Αρχίσαν και με πλαισιώνανε και με τριμώχνανε να συμμετέσχω κι εγώ. Τώρα, επειδή εγώ δεν ξέρω να πούμε, εγώ αγρότης είμαι, ήταν κατεγώ ποτανά. Ποιο μόνο τον Τι ραθήκατε, μωρέ, ξέρω εγώ από τρίγο. Μπρα, έλα εσύ άμα έχεις όρεξη. Σε ξάμουμε να σου βρω εγώ δουλειά. Εγώ σας το είπα μια φορά, δεν κατέω πράγμα αυτά, παιδιά. Αυτό το αρχαίγωνο DNA που έχει αυτό το νησί, το τρομερό αυτό DNA, και το ανέδειξε στην ταινία. Πάρε τον το καρίτσι από ΠΑΕ, όπα, όπα, Τόνι. Θα προσέχεις με το ψαλίδι, να μην κόψεις κανένα δάχτυλο. Δεν είναι η πρώτη φορά που παίζεις τον κριτικό, που υποδίεσαι κριτικό. Όχι, το έχεις κάνει πολλές φορές και το κάνεις με χαρά. Μάλιστα, τις περισσότερες φορές που το κάνω, αναρωτιούνται από ποιο χωριό είμαι, ξέρεις, επειδή ιδιαίτερα γίνεται πιο λαλιά. Αυτός τώρα ο Ντράος που θεωρείς είναι κοντά στο Τζιανάκι τη Έγα, τη Αμάλφια, που μεγάλο του Δία στη Πηλιάρα. Είναι μια εμπειρία μια Κρήτης που φωνάζει μέσα από τα σπράχνα της και λέει ρε παιδιά, κάνετε οροφή των απαιτήσεών σας το απαραίτητο και θα υπάρχει πρόβλημα. Κύριος κέρδισε μια ξέχαστη βραδιά στη βάρκα του καπετάν Αντρέα και όλη η ψαριά θα είναι δική του. Μπράβο! Σίγουρα οι άνθρωποι που γνωρίσαμε, που τελικά γίνανε και ηθοποιοί, μας βοήθησαν πάρα πολύ στο να βρούμε μαγικές τοποθεσίες που μας οδήγησαν στην ιστορία της Κρήτης, στον πολιτισμό της και σε τόπους που έχουν μια συνέχεια. Είναι έργο τέχνης, παρόλο την απλότητα. Δηλαδή, φαίνεται απλό, αλλά θέλει πάρα πολύ τέχνη για να είναι κάτι απλό.